Γεια σας, είμαι ο Μάνος Βαζιανός, στρατιωτικός κτηνίατρος και θα μιλήσουμε για τον υποθυρεοειδισμό του σκύλου. Είναι μία από τις συνήθεις μεταβολικές νόσους και ενδοκρινολογικές νόσους των σκύλων. Ουσιαστικά, τι θα δει ένας ιδιοκτήτης? Θα δει ένας ιδιοκτήτης μία μεταβολή στην τριχοφυΐα του ζώου του, κάποια κόπωση, καρδιακές δυσλειτουργίες, κάποιες μεταβολές στο δέρμα του ζώου. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι μία νόσος που έχει να κάνει με τους θυρεοειδείς αδένες. Δεν είναι εύκολα κατανοητή από τον ιδιοκτήτη και πάμε να δούμε σε τι σταδιοποιείται. Υπάρχει ο πρωτογενής υποθυρεοειδισμός, όπου έχει να κάνει με μια φλεγμονή του θυρεοειδή αδένα. Η φλεγμονή αυτή μπορεί να οφείλεται σε κάποια αυτοάνωσα αντισώματα που δημιουργούνται και επηρεάζουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου αδένα, με μολύνσεις, με νεοπλασίες που μπορεί να αναπτύσσονται στην κοντινή περιοχή και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε τραυματισμούς. Ο δευτερογενής υποθυρεοειδισμός, που αντιμετωπίζουμε συχνότερα, έχει να κάνει με τις πτώσεις των τιμών της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης, της ορμόνης εκείνης που κάνει τους αδένες, τους θυρεοειδείς, να παράγουν τις θυρεοειδικές ορμόνες, αλλά και σε μία άλλη ορμόνη, την TFRH, η οποία παράγεται από τον υποθάλαμο, μέσα από τον εγκέφαλο, επηρεάζει την υπόφυση, αυτή με τη σειρά της επηρεάζει το θυρεοειδή και έτσι έχουμε τις χαμηλές τιμές των θυρεοειδικών ορμονών. Αυτός ο άξονας ρύθμισης, ο ορμονικός των θυροορμονών, είναι και το σημείο κλειδί στο οποίο θα επικεντρώσουμε όσον αφορά στη διάγνωση της ενδεχόμενης νόσου του ζώου μας. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες εξαρτιόνται και από διάφορες άλλες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη μία αναισθησία που έχει χορηγηθεί στο ζώο μας ή από φαρμακευτικές αγωγές. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στη διάγνωση της συγκεκριμένης νόσου. Πάμε να δούμε όμως αυτό που με ρωτάνε οι περισσότεροι ιδιοκτήτες. Γιατρέ, τι θα δω εγώ? Αυτό που θα δει ένας ιδιοκτήτης Doberman Pinscher ενός Golden Retriever στο ζώο του θα είναι κάτι στο δέρμα. Παραδείγματος χάρη θα έχουμε απώλεια τριχώματος, θα έχουμε μια θαμπάδα στο τρίχωμα, θα έχουμε σμιγματόρια. Μεταβολικά μπορεί να δει αποτελέσματα ένας ιδιοκτήτης, δηλαδή να δει το ζώο του να είναι πιο καταπτωτικό, να μην έχει τόση αντοχή στη βόλτα, να αυξηθεί το σωματικό βάρος, να δει το ζώο του να καθίσταται παχύσαρκο. Θα μου πει κανείς, μα καλά, είναι σίγουρο ότι έχει υποθυρεοειδή. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη η διάγνωση. Πάντως, ένας ιδιοκτήτης που θα δει τέτοιες συμπτωματολογίες, καλό είναι στο check-up του σκύλου του να βάλει μέσα και την αναζήτηση χαμηλών θυρεοειδικών ορμονών. Άλλες επιπτώσεις μπορεί να είναι στην καρδιά. Μπορεί να έχουμε μία βραδικαρδία και αυτή να είναι σταθερή κατά τις κλινικές εξετάσεις του ζώου. Να έχουμε αθυροσκλήρωση. Να έχουμε αυξημένες τιμές όσον αφορά τα λιπιδία του αίματος. Όλα αυτά, μαζί και με νευρολογικά συμπτώματα όπως μυϊκή αδυναμία, κάτι πιο συγκεκριμένο στον υποθυρεοειδισμό, παράλυση του λάριγγα, αφωνία και γενικότερα των νεύρων που βρίσκονται στην περιοχή του τραχύλου, δηλαδή στην περιοχή του λαιμού, πρέπει να καθοδηγούν λίγο τους ιδιοκτήτες. Τι άλλο μπορεί να δει ένας ιδιοκτήτης? Προβλήματα στη γονιμότητα, διαταραχές των κύκλων ενός τελικού ζώου, είναι και αυτά μέσα στο πλαίσιο των διαταραχών από τον υποθυρεοειδισμό. Απ' την άλλη, ο κτηνίατρος θα πρέπει να έχει σοβαρά υπόψη του το σωστό ιστορικό του ιδιοκτήτη, βλέποντας το ζώο που έχει μπροστά του, μετρώντας την F4, την ελεύθερη TAF4 ή μετρώντας αντισώματα και την TAF4, ούτως ώστε να έχει μία εικόνα, μπορεί να παρατηρήσει αναιμία στο ζώο, μπορεί να παρατηρήσει πτώση των ορμονών και πάλι όμως θα πρέπει ο κτηνίατρος να έχει μία εικόνα της αγωγής που παίρνει το ζώο, γιατί μπορεί να υπάρχουν συνυπάρχουσες νόσοι, όπως επιληψία. Εκεί το ζώο θα παίρνει ενδεχομένως φενοβαρβιτάλι, μία ουσία η οποία επηρεάζει τις τιμές των ορμονών αυτών. Άρα λοιπόν θέλει πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία, θα πρέπει να
κάθε 2-3 εβδομάδες να μετράμε τις τιμές, ώστε μέχρι να δούμε ότι όντως έχουμε υποθυρεοειδισμό, και κάθε 3-4 εβδομάδες να κοιτάμε τις τιμές των ορμονών ενδεχομένως, για να επεμβαίνουμε πώς, όπως και στους ανθρώπους, δίνοντας θυροορμόνες.